Την αρχή της θητείας μας είχαμε βάλει στόχο να νομιμοποιηθεί, να υπάρξει νομιμοποίηση στην οδό Μυτιλίνης Κρατήγου. Γιατί όπως ξέρετε, ήδη οι σκέψεις για έργα στην οδό αυτή είχαν αρχίσει από το 85. Από το 85. Όμως ο φάκελος ελίμναζε κι αυτός, όπως πολλοί άλλοι φάκελοι, τους οποίους είχαμε βάλει στόχο η Περιφερειακή Αρχή, αφού συζητήσαμε μεταξύ μας, να ανασύρουμε πρωτίστως τους ξεχασμένους φακέλους. Παράδειγμα είναι το έργο που κατασκευάζεται, ο κόμβος στην Περιφερειακή, τη Βόρεια. Ένα έργο πολύ χρήσιμο, όπως έχουμε πει. Ένα άλλο έργο που ήταν ξεχασμένο είναι το μεγαλοχωρίου Αγιάσου η οδός, την οποία τη βρήκαμε εντελώς γυμνό το φάκελο. Εδώ είναι η τεχνική υπηρεσία, μπορεί να σας το βεβαιώσει, και κάναμε όλες τις μελέτες και το φέραμε στο να ανατεθεί, αλλά μπλέξαμε με διαμάχες εργολάβων, όπου έχουν γίνει 4 στάσεις. Εκδικάζονται και επανέρχονται, ξαναεκδικάζονται και επανέρχονται. Ελπίζουμε να το λύσουμε εντός του μηνός που τρέχει. Είναι ο δρόμος του Αγίας Παρασκευής Πέτρας. Και αυτό πιστεύουμε στο καλοκαίρι να ξεκίνησει το έργο. Θέλω να πω τώρα, επανέρχομαι στο θέμα, ότι ένας από τους φακέλους τους ξεχασμένους που ανασύραμε ήταν η νομοποίηση της οδού Μυτιλίνης Κρατήγου, της Εθνικής 73, έτσι λέγεται. Αναθέσαμε την περιβαλλοντική μελέτη στον κύριο Μανδυλά, ο οποίος παρευρίσκεται, και κάποια έργα που έπρεπε, κάποιες μελέτες που έπρεπε αποτυπώσεων του θαλασσίου, της θαλασσίας ακτής, στον κύριο Κρικλάνη, και από το 19 ξεκινήσαμε να εκπονήσουμε τις μελέτες και να πάρουμε την νομοποίηση. Χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα, ενημερωθήκαμε ότι δόθηκε η νομοποίηση. Και δόθηκε χωρίς κανέναν όρο. Χωρίς κανέναν όρο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι απαρχή πολλών έργων βελτιώσεως της εικόνας της Μυτιλίνης και βελτιώσεως της ζωής των Μυτιλινιών. Ήδη είναι 5 έργα τα οποία δεν μπορούσαν να εξελιχθούν λόγω του ότι υπήρχε η μη νομοποίηση αυτής της οδού. Ποια είναι αυτά τα έργα? Το πρώτο ήταν μια διαμόρφωση του θαλασσίου μετόπου από το Δήμο που είχε σκοπό να κάνει διαμόρφωση της παρακτίας ζώνης. Ένα άλλο έργο ήταν ο κόμβος, πολύ σημαντικό, ο κόμβος μπροστά από το αεροδρόμιο, που είναι ένα επικίνδυνο σημείο και απορώ πως δεν έχουν γίνει ατυχήματα, δυστυχήματα μέχρι τώρα. Η μελέτη υπάρχει για τον κόμβο, έχει εκπονηθεί από την ίδια τη Φράπορτ και τώρα θα δώσουμε ενεργή ολοκλήρωση να πάμε μπροστά, να γίνει ο κόμβος. Άλλο έργο που παρεμποδίζεται από την μη νομιμοποίηση του δρόμου αυτού ήταν η νότια παράκαψη. Η νότια παράκαψη προεβλέπεται εκεί που θα κατέληγε να υπάρχει ένας κόμβος. Δεν μπορούσε να γίνει ο κόμβος διότι δεν ήταν νομιμοποιημένη εδώς. Ένα άλλο έργο που παρεμποδίζεται ήταν ο βιολογικός καθαρισμός και η υπόνομη του νοτιού τμήματος Σιλέσβου, Μυτιλίνης. Τώρα με την νομιμοποίηση μπορούν να εκτελεστούν. Εγώ προσθέτω ακόμα ένα έργο. Ακόμα ένα έργο προσθέτω. Το οποίο είναι πραγματικά έλλειψη της Μυτιλίνης. Η απουσία παραλίων στη Μυτιλίνη. Είμαστε αποφασισμένοι να εντάξουμε στο νέο ΕΣΠΑ δημιουργία τεχνητών παραλίων στο νότιο κομμάτι της Μυτιλίνης. Και αυτό παρεμποδιζόταν από την μη νομιμοποίηση της οδού. Τώρα απελευθερώνεται και αυτό. Είναι 5 έργα που αλλάζουν πραγματικά την εικόνα της Μυτιλίνης, μπορούν να αλλάξουν όταν γίνουν, οψέποτε γίνουν, να αλλάξουν την εικόνα της Μυτιλίνης και να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής των Μυτιλινιών, των Λεσβίων, των επισκεπτών. Και εν τέλει να συγκρατήσει και αριθμό επισκεπτών της Λέσβου στη Μυτιλίνη. Γιατί ξέρουμε τώρα στον τουρισμό που πάσχουμε ότι η Μυτιλίνη δεν συγκρατεί επισκέπτες. Θέλω να ευχαριστήσω το κράτος που μας έδωσε την άδεια, την παραχώρησε την νομιμοποίηση, να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες μας, την τεχνική υπηρεσία, για τον πραγματικά αγώνα που κατέβαλε για να έχουμε αυτή την νομιμοποίηση, να ευχαριστήσω τους μελετητές μας, τον κύριο Μαντιλά που παρίσταται, ο κύριος Κρυκλάνης δεν μπορούσε, για αυτά που έκαναν για μας και για αυτά που έχουν να κάνουν από εδώ και μπρος, και γενικά να ευχαριστήσω όλους που συνέβαλαν σε αυτή την νομιμοποίηση. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο έργο, μια μεγάλη ενέργεια, δράση που έγινε χθες για την πόλη της Μυτιλίνης. Θεωρώ ότι είναι ένα έργο πνοής για τον νόμο Λέσβου και εγώ από πλευράς μου πρώτα απ' όλα τον Περιφερειάρχη, ο οποίος ξεκίνησε όλο αυτό το έργο να το τρέχει,
τις τεχνικές υπηρεσίες μας, οι οποίες πραγματικά δώσαν τον καλύτερο τους εαυτό και έφεραν, παρόλο που είναι αρκετά, θα το έλεγα, αποδυναμωμένες από ανθρώπινο δυναμικό, δίνουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, και συγχαρητήρια στα παιδιά. Συγχαρητήρια στον κύριο Μανδυλά που είναι εδώ, τον περιβαλλοντολόγο, ο οποίος έδωσε πραγματικά μεγάλη σημασία, και τον κύριο Κρικλάνη. Αυτά που είπε ο κύριος Περιφερειάρχης έχει απόλυτο δίκιο. Ήταν απαραίτητο να γίνει νομοποίηση αυτή τη οδού, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε όλα τα υπόλοιπα έργα, τα οποία θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα. Είναι η πρώτη εικόνα που έχει ο επισκέπτης μας όταν έρχεται από το αεροπλάνο, από το αεροδρόμιο. Φανταστείτε ότι προσγειώνονται τα τσάρτερ που έρχονται στη Λέσβο, να βλέπουν αυτή την εικόνα εν έτη 2023. Κύριε Περιφερειάρχα, και πάλι θέλω να πω... Μαζί τα κάνουμε. Του συμφωνώ, αλλά που δώσατε αυτή τη λύση, και αυτό που θέλει να κάνει ο Περιφερειάρχης μας στο να γίνουν οι ακρογιαλιές, να μπορούμε να έχουμε μια προσβάσιμη παραλία, ώστε να μπορούν να πηγαίνουν άμεσα και οι επισκέπτες, αλλά και οι Μυτιλινοί, χωρίς να τρέχουν πολύ μακριά, θα δώσει μια άλλη πνοή σε ολόκληρη την πόλη. Εύχομαι αυτή η οδός να γίνει κάποια στιγμή εθνική οδός, γιατί μόνο εθνική οδός δεν ήταν. Επειδή υπηρέτησα αρκετά χρόνια στην Τροχιακή, ήξερα τι γινόταν, και πολλά θανατηφόρα ατυχήματα έχουμε εκεί, και είναι δύσκολη η κυκλοφορία της. Λοιπόν, εύχομαι μαζί με τις βελτιώσεις που θα γίνουν και πόσα πράγματα είπατε, να φροντίσουμε να γίνει μια πραγματική εθνική οδός. Ήδη η υπηρεσία το έθεσε, ναι, ότι προέχει η οδική ασφάλεια σε αυτή τη λεωφόρο. Έτσι, είναι πολύ επικίνδυνη και εύχομαι να βελτιωθεί η κατάσταση. Τίποτα δεν γίνεται μόνο του αν δεν το τρέξεις, και προπαντός αν δεν υπάρχει σωστή και αγαστή συνεργασία των φορέων. Εδώ συνεργάστηκε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και με το Δημόσιο, προωθήθηκαν όλα όσα έπρεπε να γίνουν, και φαίνεται ότι άρχισε να αλλάζει κάτι και στον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών, αλλά θα αλλάξει σίγουρα η εικόνα της Μυτιλίνης και γενικότερα της Λέσβου. Υπήρξε η κατάλληλη ιεράρχηση, διότι το να προωθείς ένα έργο το οποίο δεν μπορεί να υλοποιηθεί γιατί πρέπει προηγούμενα να γίνει κάτι άλλο, σημαίνει ότι κάποιοι τα ιεράρχησαν σωστά. Αυτό που μένει τώρα είναι να τρέξουμε όσο πιο σύντομα γίνεται να ολοκληρωθούν τα έργα, για να σταματήσουμε να είμαστε η ουρά της Ευρώπης από πλευράς ανάπτυξης. Και αυτό προσπαθεί η Περιφερειακή Αρχή. Πράγματι, με αυτή την απόφαση έγινε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της νότιας πλευράς του νησιού. Με τα έργα που ανακοίνωσε και ο Περιφερειάρχης, όπως είναι η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, ο ποδηλατόδρομος που, από όσο ξέρω, τρέχει, η διαμόρφωση των κόμβων, ο κόμβος του αεροδρομίου που θα εξυπηρετήσει όλη την επιβατική κίνηση του νησιού, θα αναπτυχθεί, θα βοηθήσει σημαντικά στην παραπέρα τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Μην ξεχνάμε ότι αυτός ο δρόμος είναι ο μοναδικός δρόμος που συνδέει την πόλη της Μυτιλίνης, το αεροδρόμιο και το λιμάνι, καθώς και το υπόλοιπο δίκτυο του νησιού προς τις τουριστικές περιοχές. Και φυσικά τίποτα από αυτά δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Ελευθερίου, συνεργασία των υπηρεσιών, τόσο με τον κύριο Μανδυλά, τον μελετητή, όσο με την κτηματική υπηρεσία, αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών. Και σαν υπηρεσία, το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι αυτό που θα ξεκινήσουμε άμεσα είναι η συντήρηση της 73ης Εθνικής Οδού, που είναι και απαραίτητη. Και διαμόρφωση πεζοδρομίου. Ναι. Ναι. Μέσα. Και διαμόρφωση πεζοδρομίου. Το μέσα πεζοδρομίου. Ξεκίνησε τότε η διαδικασία, θυμάστε, από το 81, η κατασκευή του δρόμου από επίχωση από αυτά που έχουν τα αεροδρόμια κτλ. Το οποίο είχε μείνει παράνομο, ο γνωστός παράνομος δρόμος. Εν πάση περιπτώσει, το 19 ξεκινήσαμε την προσπάθεια, βγήκε το 21 η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η περιβόητη αυτή, μετά από ενέργειες ολονών, και τώρα και η παραχώρηση της άδειας χρήσης στην περιφέρεια, ανεφόρων, ξέρω εγώ, για τα έργα τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Ο κλήρος τώρα πέφτει στο γενναίο, δηλαδή σημαίνει ότι επειδή εγώ κάνω και ποδήλατο και τρέχω, και όλος ο κόσμος της Μυτιλίνης εξυπηρετείται πάνω σε αυτό το δρόμο, το βλέπετε κι εσείς. Ειδικά και με τον COVID, θυμάστε, όλοι τρέχανε και περπατούσαν και στην παραλιακή οδό. Θα πρέπει τώρα ο Δήμος Μυτιλίνης να επικαιροποιήσει τη μελέτη, ώστε να ενταχθεί η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, δηλαδή ποδηλατόδρομος, πεζόδρομος κτλ. Αυτά τα ξέρει ο κύριος Μανδυλάς, στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη που χρηματοδοτεί η περιφέρεια από το ΕΣΠΑ. Δηλαδή ο Μουτζούς θα το χρηματοδοτήσει και αυτό. Εμείς θα κάνουμε τη συντήρηση άμεσα, τη μελέτη για τη συντήρηση και τη δημιουργία κόμβων εκεί στη Βαριά, για να αποφεύγουμε ατυχήματα κτλ.
και το πεζοδρόμιο, το οποίο είναι απαραίτητο κτλ. Γιατί έχουμε ένα δρόμο, ο οποίος είναι μεν 73η Εθνική Οδός, αλλά διέρχεται και από αστικό περιβάλλον. Που σημαίνει δηλαδή ότι όλα αυτά πρέπει να πάνε μαζί. Έχουμε κατά νου να κάνουμε κυκλοφοριακό κόμβο στη Βαριά και όπου γίνονται τα ατυχήματα και όλα αυτά να αντιμετωπιστούν. Θα προχωρήσουμε στη συντήρηση της παραλιακής λοιπόν, με τη βελτίωση οδικής ασφάλειας και οπωσδήποτε θα ξεκινήσουμε, όπως είπε ο κ. Μερδιάρχης, μελέτη. Ήδη υπάρχει μια προκατασκευή, δηλαδή μελέτης, μια προμελέτη ας πούμε, για τη δημιουργία παραλιών που είναι το σημαντικότερο στη Μυτιλήνη. Επειδή εγώ κολυμπώ και εσείς κολυμπάτε, το ξέρετε ότι κανείς δεν πάει στο κανόνι και κανείς δεν πάει στη Χαραμίδα από την πόλη και δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Ήδη έχουμε και νέα ξενοδοχεία στην περιοχή που να εξυπηρετεί το κόσμο και πιστεύω ότι όλα αυτά θα προχωρήσουν και θα τα δείτε στην επόμενη θητεία. Αφού ξεμπερδέψαμε τουλάχιστον με τα. Όποιο εκλεγεί. Όποιο εκλεγεί. Όποιο εκλεγεί, εννοείται. Είναι και για μένα μεγάλη χαρά, πέρα από το ιστορικό που ανέφερε η προσπάθεια από το 85 του Εθνικού Δρόμου, προβλέφθηκε στο γούπου σου που ήμουν μελετητής ότι αυτός ο δρόμος, επειδή χρησιμοποιείται για το αεροδρόμιο, άρα βιαζόμαστε, πρέπει να είναι αυξημένης ασφάλειας, να μπει πεζοδρόμιο από την εσωτερική πλευρά, ώστε όλες οι κατοικίες να μπορούν να είναι ασφαλές να περπατάνε, γιατί περπατάνε. Και επειδή το χρησιμοποιούν το παραλιακό μέτωπο οι Μυτιλινοί και έτσι είναι ήθεστε στις πόλεις όλες να έχουν χώρο όπως τώρα στο κάστρο για περπάτημα κτλ. Το βάλαμε αυτό το ποδηλατόδρομο, όλη την ανάπλαση κτλ. Οι παραλίες της περιοχής είναι λίγο υποδιέστερες, δηλαδή δεν υπήρξαν ποτέ. Οπότε και αυτή η πρόταση θέλει μεγάλη προσπάθεια, αλλά χρειάζεται να γίνει αυτή η πρόταση που έκανε ο κύριος Περιφερειάρχης, ο οποίος έχει και την σχετική γνώση. Εμείς όταν βγήκε το 19 ο νόμος να νομιμοποιήσεις υφιστάμενα έργα, δηλαδή το κράτος το ίδιο έκανε παρανομία, γιατί ήταν νομαρχία κρατική τότε όταν φτιάχτηκε ο δρόμος. Αλλά δεν μπορούσαμε να το νομιμοποιήσουμε, βγήκε ο νόμος το 19 και αμέσως η περιφέρεια που είχε αναλάβει τότε το ξεσκεφτόταν και από παλιότερα, αλλά η προσπάθεια ήταν με την υπηρεσία της περιφέρειας και τη διοίκηση που ήταν και την κτηματική υπηρεσία που και αυτή το ήθελε, διότι όλα τις έλεγαν είναι παράνομα αυτά που υπάρχουν εκεί. Οι δύο κύριες έξοδοι της πόλεως γίνονται οδικά ασφαλέστερες. Ήδη κατασκευάζεται ο μεγάλος κόμβος στην αρχή της παρακάμψεως, της βορείας παρακάμψεως, τον βλέπετε που έχει φανεί το έργο, ήδη με αυτά τα έργα που θα γίνουν, δεν έχουν γίνει ακόμα, θα γίνουν στη νότια έξοδο, άρα η οδική ασφάλεια της δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και θυμίζω ότι έχουμε και μια εργολαβία 5 εκατομμυρίων για να κάνουμε οδική ασφάλεια στο δικό δίκτυο όλης της Λέσβου. Καταγράφουμε τώρα αυτή τη στιγμή, καταγράφουμε τα προβληματικά σημεία και θα προχωρήσει η σύμβαση αναθέσεως. Έχουμε ήδη ανάδοχο και θα του δώσουμε τα επικαιροποιημένα προβληματικά σημεία. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση. Γιατί ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι ουραγός στα θέματα οδικής ασφαλείας. Έπεται. Και τελευταίο να πω, 1η Ιουνίου θα φτάσει το πρώτο τσάρτερ υπερπλήρες της Pegasus εταιρείας που διασυνδέει. Τίποτε. Τέλεια. Διασυνδέει Κωνσταντινούπολη με Μυτιλήνη υπερπλήρες. Και οι πληροφορίες που έχω, ενημέρωση ότι όλες οι πτήσεις που θα είναι δις της εβδομάδος είναι γεμάτες από την Κωνσταντινούπολη. Θα είμαστε εκεί η περιφέρεια να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες, γιατί ξέρετε ότι η βασική σκέψη μας και ιδέα μας είναι ότι το τουριστικό μέλλον της Λέσβου είναι εξ Ανατολών. Τηρουμένων των εθνικών προβλημάτων μας, διατηρούμε τις απόψεις μας.